Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε ένα unboxing μιας κεραίας ασύρματης Wi-Fi της PowerOn, την DMG11, η οποία συνδέεται με USB στον υπολογιστή μας και έχει εμβέλεια 2.500 μέτρα, δηλαδή αν το συνδέσουμε είναι εξωτερικού χώρου κεραία και αν τη συνδέσουμε και την βγάλουμε εκτός του σπιτιού μας σε ένα παράθυρο, σε μια βεράντα κάπου, μπορεί να καλύψει χώρο έκταση γύρω στα 2.500 χιλιόμετρα από τα οποία λαμβάνει δίκτυα. Είναι 14 dBi directional antenna, δηλαδή πρέπει να τη στρέψεις προς τα εκεί που πιστεύεις ότι είναι τα δίκτυα που θες να λάβεις. 2,4 GHz ή 802,1 BGN πιάνει η κεραία αυτή. Έχει 10 μέτρα USB καλώδιο και είναι dual USB plug. Αυτή εδώ είναι η κεραία. Φτάνει μέχρι 150 Mbps. Το κουτάκι της, να βγάλω το stand από πίσω. Το κουτάκι της είναι αυτό εδώ. Έχουμε από πίσω κάποιες βασικές οδηγίες όπως αυτά που σας διάβασα μόλις τώρα, 2.400 GHz, 2,4 GHz, έως 2.484 GHz φτάνει συγκεκριμένη. Έχουμε τα πρωτόκολλα που υποστηρίζει WPA, WPA2, WEP και έχουμε και τις θερμοκρασίες. Επειδή είναι εξωτερικού χώρου, παιδιά, μπορεί να δουλέψει κάπου, κάτω υπό κάποιες συγκεκριμένες θερμοκρασίες. Δουλεύει από μείον 10 έως 30 βαθμούς Κελσίου και από μείον 30 έως 80 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή στην ουσία και το χειμώνα, αν την έχετε έξω, δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πάμε να δούμε για να μην καθυστερούμε τι έχει μέσα η συσκευασία μας. Να ανοίξουμε το κουτί μας. Τα πράγματα όπως βλέπετε μέσα είναι χυμένα λίγο, όχι χυμένα, απλά είναι σε μια σακούλα, δεν έχει κάτι προστατευτικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτό, για αυτή την ευκαιρία να κάνω unboxing τη συγκεκριμένη κεραία τα παιδιά από το PC Lab Wind Limnos, τα οποία είχαν την ευγενή καλοσύνη να μου την δώσουν για να το κάνω, για να σας τη δείξω. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μέχρι τώρα πραγματικά, όπως έχετε δει και σε όλα τα βίντεο, με υποστηρίζουν πάρα πολύ. Αυτή εδώ είναι η κεραία μας. Ας ξεκινήσω από τα απλά. Ας ξεκινήσω από το συντάκι, το οποίο συντάκι είναι για να βάλουμε τους driver της mini disk, για τους driver της συγκεκριμένης κεραίας. Έρχεται με δύο κρυκάκια, τα οποία κρυκάκια, να σας τα ανοίξω κιόλας, είναι για να συνδέσουμε πάνω σε κάποιο στείλω την κεραία μας. Βλέπουμε παιδιά δύο κρυκάκια, πολύ χρήσιμο για όσους θέλετε να φτιάξετε ένα δίκτυο έξω από το σπίτι σας. Είναι εξωτερικού χώρου, άρα κάπου πρέπει να τη στερεώσετε. Πολύ έξυπνο ότι περιέχει τα κρυκάκια αυτά για να την στερεώσετε. Και περάσουμε σε αυτό καθεαυτό το προϊόν μας. Λοιπόν παιδιά, όπως τα βλέπετε ήδη, έχουμε 10 μέτρα καλώδιο USB. Ας ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν. Το καλώδιο δεν το ξετυλίγω τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσω να το μαζέψω μετά. Είναι 10 μέτρα USB cable, το οποίο έχει USB υποδοχή εδώ και έχουμε και συνοδευτικό για το ρεύμα, για να παίρνει παραπάνω ρεύμα και κεραία. Λοιπόν, λευκό όλο. Και αυτή εδώ, παιδιά, είναι η κεραία μας. Να σας τη φέρω κοντά να δείτε. Power on, ελπίζω να φαίνεται καλά στο λευκό φόντο του θαλάμου. Power on by Digital Element είναι η κεραία αυτή. Εδώ κάτω, λοιπόν, πήγα να ανοίξω να δούμε πώς είναι μέσα, αλλά με προειδοποιεί εδώ ότι η ασφάλειά της, warranty is void. Αν σπάσω αυτή την ταινία θα
χαθεί η ασφάλεια, οπότε μάλλον δεν θα το κάνω, δεν θα έχω εγγύηση. Αυτή εδώ είναι η κεραία, παιδιά. Ξέρω ότι δεν σας φαίνεται τίποτα το ιδιαίτερο, όμως πιστέψτε με, για όσους ασχολείστε με τα δικτυακά και σας αρέσει να σπάτε δίκτυα ή να δοκιμάζετε να ενισχύετε το δίκτυό σας από εξωτερικές πηγές, είτε είστε πολύ μακριά από την πηγή που σας παρέχει το δίκτυό σας και θέλετε να ενισχύσετε το σήμα σας, είναι μια πολύ καλή προσφορά, μια πολύ καλή κεραία. Η κεραία αυτή, είπαμε, έχει εμβέλεια 2,5 χιλιόμετρα και το θέμα είναι ότι η τιμή της είναι πάρα πολύ φθηνή. Τουλάχιστον λίγο μια έρευνα που έκανα, τα παιδιά μου είπαν κιόλας ότι κοστίζει 39 ευρώ, λοιπόν, από το Peace Lab Wind Limnos. Αυτή εδώ είναι. Στο πίσω μέρος βλέπουμε από εδώ πέρα περνάνε τα κρυκάκια αυτά που σας έδειξα και στερώνεται πάνω σε κάποιο στήλο, προφανώς πάνω σε κάποιο, να σας πω τώρα, σε κάποιο δέντρο, σε κάποιο κλαδί αν έχετε, δεν ξέρω, αν και δεν το συνιστώ. Αυτό είναι καλό, να μπαίνει σε κάποιο στήλο εξωτερικό. Αυτή εδώ είναι η κεραία, πολύ μικρό, πολύ σύντομο unboxing, όμως θα ήθελα να τη δοκιμάσω και στο δεύτερο μέρος του βίντεο, αν τα καταφέρω και δουλέψει, να δούμε. Μένω σε χωριό, οπότε τα σύρματα δίκτυα που μπορώ να πιάσω είναι κοντά στην περιοχή μου, όχι τόσο πολλά. Αλλά επειδή θα ήθελα να δοκιμάσω αυτό, αν όντως ισχύει αυτό που λέει 2,5 χιλιόμετρα εμβέλεια, λογικά θα καλύψει αρκετά σήματα. Αν ανοίξω το WiFi μου, θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος να σας το δείξω, θα δούμε ότι δεν πιάνω τίποτα. Θα βάλουμε και την κεραία για να δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η εμβέλεια. Λοιπόν, πάμε. Όσοι θέλετε να συνεχίσετε στο δεύτερο μέρος του review, είστε ευπρόσδεκτοι. Προς το παρόν, check the now, Κώστας. Σας ευχαριστώ πολύ και πάμε να περάσουμε στο δεύτερο. Λοιπόν, παιδιά, αφού τέλειωσαν όλα τα διαδικαστικά, έγινε η κατάσταση κανονικά, πάμε να δούμε τώρα τι παίζει με την κεραία. Να επισημάνω ότι στον ίδιο χώρο ακριβώς εδώ που βρίσκομαι, με κεραιούλα εσωτερική χώρου, την Deep Link που σας είχα δείξει τις προάλλες, αλλά και με κάποιες άλλες που έχω δοκιμάσει, κατάφερα να πιάσω το δικό μου δίκτυο, το οποίο και αυτό δεν ήταν και τόσο ισχυρό τότε. Καταφέρνω να πιάσω και του Δήμου, το οποίο είναι πραγματικά ασήμαντη, δηλαδή δεν μπορώ να συνδεθώ με την καμία και πολλές φορές κόβεται. Πάμε να δούμε τώρα τι μπορώ να πιάσω από δίκτυα. Δηλαδή εμφανιζόταν μόνο δύο, του Δήμου και το δικό μου. Οπότε πάμε να ανοίξουμε, βλέπουμε εδώ κάτω στην μπάρα το R+ αυτό. Να δούμε πόσο δυνατή είναι η κάμερα μας, καλά, ναι, η κεραία μας. Είναι το control panel. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα σηματάκι με το οποίο πατάμε και ενεργοποιήσουμε, να ανοίγει ένα πλαίσιο που ενεργοποιούμε την κεραία μας ή όχι. Αυτό που μας ενδιαφέρει, επειδή είμαι αρχάριος χρήστης και αυτή η κεραία, εντάξει, δεν είναι τόσο για χρήστες σαν για μένα, αλλά η τιμή της είναι αρκετά φθηνή, οπότε μπορεί να την προμηθευτεί ο καθένας μας. Είναι γύρω στα 39 ευρώ, όπως σας είπα και στο unboxing. Μπορώ να επισημάνω επίσης ότι έχω απέναντί μου ένα τεράστιο σπίτι, είναι πολλά εμπόδια, οπότε σκεφτείτε, όταν είστε σε χώρο με πάρα πολλά εμπόδια περιορίζεται η έβρεση σημάτων εξωτερικά. Αλλά πάμε να δούμε μετά από όλο αυτό το setup, τι έγινε και τι δεν έγινε, να δούμε τι πιάνω. Πρώτα σας είπα, ξανά επισημαίνω, το δικό μου και του Δήμου. Πάμε να δούμε τι γίνεται από τα δίκτυά μας. Όπως βλέπουμε, wow, πολλά είναι. Πολύ περισσότερα από ό,τι έπιανα αρχικά. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα τι έχουμε. Βλέπουμε, του Δήμου είναι αυτό. BG, φανταστείτε. Αυτό ήταν ότι θα βάλουν ίντερνετ παντού. Και το πιο ισχυρό είναι BG. Εντάξει, ok. Λοιπόν, 24%. Η κεραία σε αυτό εδώ είναι 300 μέτρα μακριά από το σπίτι μου. Αυτό εδώ είναι... Προφανώς δεν το είχα ξαναδεί, να σας πω την αλήθεια. 24% μέσα στη γειτονιά. Μέσα στη γειτονιά τα πιο κοντινά σπίτια είναι του γείτονά μου που παίζει να έχουν ίντερνετ, ο οποίος είναι μάλλον αυτό εδώ, το 81%, και το οποίο έχει κλειδί προφανώς. Και αυτό. Το πιο κοντινό μετά είναι στα 150 μέτρα. Οπότε αν σκεφτείτε ότι το πιο κοντινό σπίτι είναι 150 μέτρα και πιάνει με 34%, wow, respect. Όπως είδατε, βγήκε ένα δίκτυο, προφανώς μάλλον κάποιο modem θα κλείστηκε. Λοιπόν, αυτά εδώ μάλλον, αυτό είναι με κλειδί. Αυτό το δικό μου δεν το έχω ανοιχτό, αλλά για πάμε λίγο να δοκιμάσουμε να συνδεθούμε σε κάποιο από αυτό. Να δούμε πώς γίνεται. Σύνδεση.
Συνδέεται τώρα. Λοιπόν. Όχι, αγάπη μου, έλα. Αυτό το αντιβάρος, λοιπόν, εκνευριστικό. Α, συνδέθηκα στο δίκτυο. Wow, συνδέθηκα. Συγγνώμη κιόλας, πετάχτηκε το αντιβάρος. Δημόσιο δίκτυο. Κλείσιμο. Για πάμε να δούμε, θα ανοίξω. Όπως βλέπετε εδώ, μπήκαμε κατευθείαν στο δίκτυο εδώ πέρα. Για να δούμε, θα καταφέρω να ανοίξω κανένα παράθυρο. Να μπούμε στο ίντερνετ. Αυτό είναι του Δήμου, λοιπόν. Για να δούμε, θα φορτώσει. Υπόψη γενικά ότι δεν φημίζεται και για την ταχύτητά του. Όπως βλέπετε, βασικά, έπεσε η Ethernet μου και τώρα συνδεθήκαμε. Παιδιά, κατάφερα και μπήκα. Αυτό είναι πρωτόγνωρο πράγμα, γιατί στο συγκεκριμένο δίκτυο δεν έχω συνδεθεί ποτέ, δεν έχω καταφέρει να συνδεθώ ποτέ. Πραγματικά, εντάξει, δεν υπάρχει. Σκεφτείτε πόσο μάλλον αν είστε και ειδικοί σε backtrack και διάφορα πραγματάκια, τι μπορείτε να κάνετε με τη συγκεκριμένη κεραία. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε να συνδεθώ σε κάποιο άλλο δίκτυο. Να συνδεθώ σε αυτό εδώ. Λοιπόν, για να δούμε, θα με φορτώσει. Wow. Αυτό δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια. Σύνδεση. Έλα, σύνδεσέ με. Αν είναι ξεκλείδωτο, λογικά θα συνδεθούμε. Αν δεν είναι ξεκλείδωτο, δεν θα μπορέσουμε να συνδεθούμε. Χρειαζόμαστε backtrack systems. Στο συγκεκριμένο, προφανώς, μάλλον είναι κλειδωμένο. Δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά μάλλον είναι κλειδωμένο και γι' αυτό δεν με συνδέει. Αλλά παιδιά, στο ότι κατάφερα και συνδέθηκα στου Δήμου το δίκτυο. Με το φόρτο που υπάρχει, πιστέψτε με, γύρω γύρω έχει άπειρα σπίτια και άπειρα παιδιά μπαίνουν αυτή τη στιγμή με τα κινητά τους, και όχι μόνο αν τα καταφέρουν στο δίκτυο αυτό. Είναι τόσο σπάνιο πράγμα να συνδεθείς. Wow. Πραγματικά, μόνο και μόνο γι' αυτό εντυπωσιάζομαι. Λοιπόν, η συγκεκριμένη κεραία, πραγματικά η εμβέλειά της είναι τεράστια. Λέει 2,5 χιλιόμετρα. Σε ανοιχτό χώρο προφανώς θα μπορέσει να τα πιάσει. Αλλά όταν είστε μέσα σε κατοικημένη, πυκνοκατοικημένη περιοχή, προφανώς και δεν είναι τόσο εφικτό. Επίσης, δείτε εδώ, αυτό μάλλον είναι του δίπλα σπιτιού, το οποίο είναι διόρροφο και λογικά το modem είναι γύρω στα 50 μέτρα, όχι ψέματα, 30-40 μέτρα. Είναι σε δεύτερο όροφο και έχει πόσα κυβικά μπετό ανάμεσά του. Δηλαδή, σκεφτείτε. Καλά, είναι εξωτερικού χώρου, την έχω έξω την κεραία, δεν την έχω μέσα. Σκεφτείτε τι μπορείτε να κάνετε πραγματικά. Ένα τρομερή κεραία. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί προσωπικά. Ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο. Είπα να το κάνω και το review λίγο στα γρήγορα, για να ξέρετε τι παίρνετε. Πραγματικά σκεφτείτε να είστε σε μια πόλη και να πάτε να συνδεθείτε με αυτό εδώ, τι πρόκειται να πιάσετε. Καημένοι γείτονες, μόνο αυτό έχω να πω. Θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω τα παιδιά από το PC Lab Wind Λίμνος, τα οποία με άφησαν να την κάνω unboxing και να τη δοκιμάσω. Βγαίνει στα 39 ευρώ. Όσοι θέλετε, έχω το Facebook τους, το τηλέφωνό τους, τη διεύθυνσή τους κάτω στο description. Όσοι θέλετε να μάθετε την κυρία, να την προμηθευτείτε, να συζητήσετε μαζί τους, κάντε το. Πραγματικά κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και με βοηθάνε πάρα πολύ με τα unboxing που σας δείχνω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς για την υποστήριξή σας. Check Tech Now, Κώστας. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.